Ρεκόρ πτήσεων αναμένεται την 3η 3 Μαΐου στον αερολιμένα Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης. Αυτό γιατί στο αεροδρόμιο, πέρα από τις καθημερινές πτήσεις που εκτελούνται, αναμένονται και αεροπλάνα που θα μεταφέρουν τους πρωθυπουργούς Ελλάδας, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας και του Προέδρου της Σερβίας, καθώς και των Υπουργών Ενέργειας των τεσσάρων χωρών, που θα παραβρεθούν στα εγκαίνια του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Στην ιστορία του αερολιμένα, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον να υπάρχει τόσο μεγάλη συρροή πτήσεων και μάλιστα VIP πτήσεων, και εκεί είναι ακριβώς η πρωτοτυπία και η δυσκολία. Νομίζω άλλωστε ότι είναι και πρωτοφανές στην πόλη μας αυτό που συντηρείται τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη μέσω διαφόρων σημαντικών γεγονότων. Το σημαντικότερο νομίζω είναι αυτό που θα ζήσουμε την Τρίτη, που ξεκινάει ουσιαστικά η κατασκευή των LNG εγκαταστάσεων. Έτσι λοιπόν την Τρίτη θα έχουμε VIP πτήσεις τουλάχιστον 4 διαφορετικές. Έχουμε ένα μεγάλο αεροσκάφος που θα φέρει επίσης σημαντικά πρόσωπα και προστίθεται στο φόρτο κυκλοφορίας. Υπάρχουν φυσικά οι τακτικές πτήσεις που είναι 5, θυμίζω, εκείνη την ημέρα. Η συνεργασία πολλών φορέων είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία, σημειώνει ο κύριος Ζαντανίδης. Και υπάρχει και η άλλη κυκλοφορία που εξυπηρετούμε, που δημιουργεί ένα φόρτο κυκλοφορίας τόσο στον αέρα όσο και στην πίστα μας, που πρέπει να το διαχειριστούμε. Και γι' αυτό άλλωστε προετοιμαζόμαστε αρκετές μέρες τώρα, έτσι ώστε να μην παρακολουθεί η κυκλοφορία, να μην υπάρξουν φυσικά θέματα ασφαλείας και να εξυπηρετηθούν με τη δέουσα σοβαρότητα, ευπρέπεια και τιμή οι σημαντικοί φιλοξενούμενοι μας. Ελπίζω ότι και αυτή τη φορά θα πάμε καλά. Έχουμε συνεργασία με όλες τις πλευρές, με τις πρεσβείες, με το Υπουργείο Εξωτερικών, με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Περιφέρεια για το πώς θα κινηθούν οι σημαντικοί μας επιβάτες. Φυσικά έχουμε συνεργασία και με τους διοργανωτές και την αμέριστη στήριξη της 12ης Μεριαρχίας Πεζικού, που μας βοηθάει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αισιόδοξα όμως είναι τα μηνύματα και από την κίνηση στο αεροδρόμιο γενικότερα, με την επισκεψιμότητα το φετινό Πάσχα να παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 30% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Εάν χρησιμοποιήσουμε το ρητό «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται», εγώ θα το μεταφέρω αυτό στη φετινή τουριστική σεζόν, της οποίας προάγγελος για την περιοχή μας, γιατί για άλλες περιοχές έχει γίνει έναρξη ήδη, είναι το Πάσχα εκ πρώτης και το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς εκ δεύτερης. Άρα λοιπόν θα σας πω ότι έχουμε τουλάχιστον 30% πάνω στις πυρότητες των αεροσκαφών και στον αριθμό των επιβατών από την περσινή χρονιά, που δεν ήταν τόσο κακή όσο άλλες. Άρα όντως είναι καλά τα μηνύματα, είναι καλή η αριθμή, ψηλή για την εποχή, και δείχνει αυτό που λέμε τόσο καιρό στη χώρα μας, ότι θα έχουμε τουλάχιστον τα νούμερα του 19. Θα είμαστε δηλαδή χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στη χώρα. Ας ελπίσουμε να είναι έτσι, ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι απρόβλεπτο πάλι και ανακόψει αυτή την πορεία, και θα έχουμε πολλά να πούμε απολογιστικά τόσο ενδιάμεσα στην τουριστική σεζόν όσο και στο τέλος, και ελπίζω να είναι και αυτό ευχάριστο.